Λοιπόν, όλα έτοιμα. Πρώτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Development. Εδώ στο πιστό του Seven. Los Bandoleros, οι ανανεωμένοι Bandoleros. Πέναντι στην επίσης ανανεωμένη ΣΕΡΚ. Οι ΜΟ προσπαθούν για το πρώτο καλάθι. Στην τέλει η Δέλβιο. Καλή σεζόν από τους ΕΜΟ. Για να δούμε αν ο τρόπος που ξεκίνησαν το πρώτο παιχνίδι θα αποτελήσει οδηγό για τη συνέχεια, γενικότερα το λέω. Καλό ξεκίνημα για την ομάδα του Καρκαλέτσι με τα ΜΟ. Μέσα, θα τελειώσει την προσπάθεια. 3-4. Έχω την εντύπωση ότι θα δούμε ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι από εδώ. Ανάμεσα στις ομάδες. Καλάθι από την ΣΕΡΚ νέο. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι εξαιρετικά. 3-7. Με νέο προπονητικό δίδυμο. Βλέπω εδώ από κάτω ο Διάβης. Εκεί! Τα γραμμινά. Να τα χειρολογήματα. Από το νούμερο 12 των Μπαντολέρος. Νέο κλέψιμο. Θα περάσει κάτω το καλάδι, δεν υπάρχει καθαρό μυαλό. Κατέρωθεν τώρα εδώ. Ποδιάδης. Στου διατρής από αυτό. Παγκαλαρίδη παρακαλώ. Bravo! Πέξε,
Μπορείς, όχι. Ανανεώνουμε την επίδεσή τους. Διαχειρός Δρές. Παίξε, παίξε. Σαμαντζής. Νέο τρίποντο. Βάλα στο σύμπερο. Τρίποντο το οποίο επιχείρησε ο Κατσάμπασης. Θα πάει εδώ σαν μέσα. Καλάθι από τον το νέο μεταγραφικό απόκτημα της παρέας με τα MOV, της συμμορίας με τα MOV του Γιώργου Δρές, και όσο έχει κάνει το 6-9 είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών και θα έχει δικαίωμα. Και για μια συμπληρωματική θα στοχίσει 60. Εβαζόμενο Γιούνις. Γιούνις. Σταθερά το Σταθερόπουλο στον πιέζει. Θα φτιάξει το καφέ. Κατζιγιάννηδη, Δρές, Ζαφυρόπουλος, Αζούγας, Τριών πόντων άστοχος, Ροχές, Ματσέγας αποχύσει. Έχουμε το φάουλ, ναι. Πάλι του Χατζηγιαννίδη πάνω στον Εφωτιάδη. Εφωτιάδη θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Πάμε σε ένα time out, 4:43 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Τέλος time out. Δρες. Σταματήσουν. Κατζιαννίδης, Καλούδης. 3 δευτερόλεπτα. Υποπίεση θα στοχίσει. Ρατσούκας παλεύει. Τριών πόντων αστοχός με το νούμερο 8 ο Γιώργα Ντάς. Κατζιαννίδης, Δρές, πολύ ωραία πάσα Ματσούκα στο Κατζιαννίδη, το 8-12. Η Σερκ έχει μπει πάρα πολύ καλά στον φετινό μαραθώνιο διαμέσω κυπέλου. Ξεκίνησε απόψε. Η μπάλα θα περάσει χαμηλά. Το καλάθι θα έρθει. Το νούμερο 15 αν δεν κάνω λάθος. Έτσι ακριβώς. Ο Γαλάνης. Και αυτός νέα μεταγραφή της ομάδας. Καλώδης. Κατζηγιαννίδης. Αυτή δεν υπάγει. Και ο Παπαχρήστος το ίδιο. Δες δεν είναι όμως. Καλούδης είναι μόνος, θα πάρει το τρίποντο 45. Θα αφήσει τον πάγκο 10-15. Οι μόβοι οποίοι έχουν και την εξέδρα μαζί τους απόψε. Ρωμαίος Γιωργαντάς. Εβαζόμιου.
Μανώλη πάνω στον Κάνουδη. Με κρεμασμένο αντίπαλο παίκτη, νομίζω τον Χατζηγιαννίδη αν δεν κάνω λάθος. Τι έβαλε ο Κωνσταντίνος. Φοβερός. Πρέπει να το σημειώσουμε γιατί όχι. Μαζούρας έφτιαξε. Επιθετικό ριμπάουντ του Ματσούκα. Δεν θα καταφέρει μάλλον για την ακρίβεια για να είμαστε δίκαιοι. Νομίζω δεν του κάνει το πατέρι τώρα εδώ, γιατί η προσπάθεια και ο τρόπος που άψε την μπάλα στο καλάθι ήταν εκπληκτικός. Αφήσει την μπάλα στον Αλάθη. 13-18. Το Αλάθη προήλθε από την εξαιρετική άμυνα του Κοτσάμπαση, του Φίλιππου. Λοιπόν, τέλος time out.
Πάμε κάτι, δεν είναι μας! Αστοχή στην πρώτη. Ο Γαλούδης. Έτσι ο Καλούδης θα πάει προς το καλάθι. Θα τα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Πήρε τον αριστερό διάδρομο. Το πρώτο δεκάλεπτο το τελείωσε. Σοφίλ 4-6 14-18. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ποδιάδες. Γιάνσου. 16-18. Έχουν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν ακόμα και να περάσουν μπροστά στο σκόρ σε 3 πόντους. Ο Μανώλης αστοχή, επιθετικό rebound. Μπάλα στα χέρια του Φωτιάδη. Σε 3 πόντων για το προσπέρασμα. Αστοχή στο rebound. Μπάλα στον Κοτσάνηση. Ένα από τα πάγια προβλήματα. Μοβ. Παρουσία της διοργάνωσης από την πρώτη μέρα που μας νόφωσε η Άντισσα. Πετύχει ένα πολύ όμορφο καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ και θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Έλεγα λοιπόν ότι η Αχίλιος Περνατών Μοβ ήταν το σούτ ανέκαθεν. Απόψε δείχνουν ότι έχουν τα φόντα να, για μια αλλαγή στην αγωνιστική του ταυτότητα μέσω των νέων προσθηκών που ήταν στην ομάδα. Προσθήκες οι οποίες θα τραβήξουν και τους παλιότερους. Γιονίς. Μπάλα στο σύμπερο. Πίσω.
Σταφυρόπουλος. Θα σκορπίσει εξαπαθής τώρα εδώ. Ξέρει και ο ίδιος. Πολύ όμορφη πάσα στον Βοντιάδη. Θα σκορπίσει, θα πάρει το επιθετικό. Πατάει καλά. Θα καλύψει να του κάνει το φάουλ. Στον Βοντιάδη θα έχει δικαίωμα για δύο. Έστωπος. Πάμε σε ένα time out. Τέλος time out. Εδώ στην Ανθούσα, σας έβε. Σταφυρόπουλος. Λάθος πάσα. Διότι ο Κοτσάβασης έκανε την προσπίση και το κόψιμο αυτόματα. Λάθος συγχρονισμός. Πάσα στη κίνηση από τον Μπασέρη Ζαφυρόπουλο και τον υποψήφιο παίκτη που θα υποδεχόταν την μπάλα. Μπάλα και πάλι στο Μαντολέρος. Το παίρνει πάνω του ο Ρεφ. Το παίρνει πάνω του. Λοιπόν, η μπάλα στον Μπανολέρος. Είναι παραφορά, ένα φάουλ από τον Παπαχρηστό. Τόσο 3-21 το σκορ. Σαμ, στο άσο το στην πρώτη. Άσο το στην δεύτερη. Απ' έμεινε στον πάλι, αλήθεια. Είναι για ώρα. Πέναντι στον Κρίνο. Σταφυρόπουλος. Αφήσει πίσω το Γιούνι. Παπαχρήστος. Τρεις για τρεις. Άστοχος. Ο Διάδης. Δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση, αλλά τελειώνει παρόν ο Αϊβαζόγλου. Κάνει το 25-21. Μπανολέρος, οι οποίοι έχουν 1, 2, 3 νέα πρόσωπα. Ένας εξ αυτών είναι και ο Ευαζόβιου. 27-21. Διαφορά στους 6. Ο Βρες θα πάει μέχρι μέσα, πανέμορφο καλάθι. 27-23. Έλα Φίλιππε. Ο Διάδης. Γιούνις για τρεις. Ένας κλασικός σουτέρ τριών πόντων. Βρέσεται μπροστά του τον ο Διάδη, ο οποίος επέστρεψε. Τσάμπαση. Ο Γιούνις ο ριμπάουτ. Παραλίγο να χάσει την μπάλα στην προσπάθειά του να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Ας είπαμε ότι ο Γιούνις είναι ένας μπομπέρ και το επιβεβαιώνει. 30-23, το δεύτερο δεκάλεπτο ανήκει στους Μπαντολέρος. Τώρα με τον αλλάζει.
Σπυράδης, Αϊβαζόγλου, Σακελαρίδης, έχουμε διεκδίκηση, μπάλα θα πάει στους Βεδουχούς. Πάμε σε time out, 3-45. Αλλαγές, όχι time out, συγγνώμη. Γιωργαντάς. Γιωργαντάς ο οποίος έχει πετύχει ένα στα ίσα ετάπα από τον Χατζηγιαννίδη. Αλλά στη συνέχεια μάλλον θα καταλήξει και πάλι στα χέρια του Κακομανώλη. Έχουν κολλήσει τους ασυστέντους. Βρες. Θα κλέψουν την μπάλα. Ο Μπαδολέρος. Εβαζόγλου. Αυτό το φύγιο να μπότανε το Κακομανώλη. Θα πάρει το θετικό ριμπάμπα. Η μπάλα θα φύγει από τα χέρια του Χατζηγιάννηδη. Κατάφεραν εκεί με τον Χατζηγιαννόπουλο να κρατήσουν την μπάλα στην κατοχή τους. Χατζηγιαννή στο rebound. Καμποκή στο Ματσούκα. Έξε Φίλιππε! Τσαμασίς. Χατζηγιαννόπουλος. Θα καταφέρει να τελειώσει την πάση. Θα κρατήσουν την μπάλα. Έχει τη σέρκ από τον Κακομανώλη, δεν θα τα καταφέρω. Γιωργαντάς στο δεύτερο. Γιωργαντάς. Εμφάνιση οικονομίας από τον Γκάρτ, τον Μπαντολέρο σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι προσπάθησε εκεί πάλι και οι δύο είναι εύστοχες. Πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Βρες. Είναι ο καλύτερος παίκτης, τον Μοβ. Σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο δεν έβγαλαν την ενέργεια που έπρεπε. Ραντίσος είναι μια πολύ καλή ομάδα η οποία έχει κάνει και πολύ καλές μεταγραφές. Νομίζω δεν έχει καμία σχέση με τους Μπαντολέρος του Σάμερ. Όχι ότι δεν θέλω να τους μειώσω σε καμία περίπτωση, αλλά οι προσθήκες έχουν ουσιαστικά πλαισιώσει τους ήδη καλούς παίκτες που υπάρχουν στην ομάδα. Πάμε! Με κορονίδα αυτών τον Φωτιάδη. Γιάννη, ο οποίος υπερθέσει πάρα πολύ στο κομμάτι των rebound για την ΕΣΕΡ. Απλά θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. ΕΣΕΡ θα πρέπει να έχει σαν σταθερά της την πίεση, την άμυνα και την ενέργεια. Να ο Δρες, μεγάλο τρίποδο, 35-28. Είναι κάτι που έλειπε στους Μόβ. Το όσο το δυνατό πιο εύκολο τρίποντο. Δεν πειράζει, κάτσε, συνεχίσεις. Κάτσε! Παναφορά της μπάλας. Γυρίσει προς το καλάθι, ο Ματσούκας ακόμα
ένα rebound, θα κατεβάσει και την μπάλα. Ο Σόκας βελτιωμένος, Κατσιγιανόπουλος το βέρι, πάσα καλά. Κατζηγιανόπουλος κερνάει. Κατζηγιανίδης σκοράρει. Και η Σεφ πίνει. Μπράβο, 35-30, 1 και 12 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, η Μόβα έχουν μειώσει στους 5. Πολύ κακή πολύ τώρα τον Κατζηγιανίδη. Στον Καλούδη. Το πέμπτο τώρα ή το τέταρτο, για να δούμε. Τέταρτο μαντικό, δεν υπάρχουν πολλές. Τρίπλα στον ελεύθερο Μπατσούκα, κακή πάσα. Την έδωσε αρκετά χαμηλά, καθυστέρησε το χρόνο εκτέλεσης, αλλά τον οδήγησε και σε λάθος. Κακή πάσα. Πάμε, Μάκη, πάμε! Πέρα το σάρι! Έλα, κάτσι, πάμε! Αυτή τη φορά θα στοχίσει. Το ριμπάο για ποιον? Για τη Γιαννίδη Μάχη και την Κέννη Νικητή. Τρες. Στου τριών πόντων. Αστοχή. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. 35-30 το σκορ. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Καθιερόπουλος, αστοχή. Τσακελαρίδης. Νέος. Σεφιάδης. Ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο ήταν ισορροπημένο στο πρώτο δεκάλεπτο. Στο δεύτερο ο Μαντολέρος βρήκαν ρυθμό, πήραν το προβάδισμα. Σε συνήλθε προς το τέλος ημίχρονο και μείωσε τη διαφορά στους 5 που ήταν και το σκορ. Περάσει πολύ ωραία στο Σακελαρίδη. Και να σας στοχίσει. Μπάλα στον Βρες. Πάει στην επαφή να τελειώσει με το αριστερό. Οι εντυπώσεις από το Playmaker. Η νέα μεταγραφή του Προέδρου των Φυσέρκ Αλέξανδρου Καγκαλέτσι. Είναι κάτι παραπάνω από καλές. Τρίποντα τον Φορτιάδη.
Γι' αυτό τα ξέρουμε και το τι μπορεί να κάνει στο γήπεδο. Μαζογκάς. Άστοχος. Τσάμπασης όμως επιμένω νικά, θα πάρει την μπάλα. Δεν είχε το καθαρό μυαλό που θα έπρεπε σε αυτή τη φάση. Είχε και κουτούλησε πάνω στην άμυνα του Μαντολέρος. Ενώ θα έπρεπε κατά την άποψή μου από τη στιγμή που δεν είδε ούτε συμπίκτη ούτε διάδρομο να περιμένει. Ο Πρίς τι κάνει τώρα εκεί. Η μπάλα είναι για τη ΣΕΡΚ. 38-32 το σκορ. Βρες. Για δύο. Άστοχος. Έχω διάθεση να πάρει το φάουλ. Συγγνώμη. Μεταφορά της μπάλας όχι και έκανε ένα φάουλ. Δικό μου το λάθος. Γυρίσει προς το καλάθι. Πέντε τον Σαμαντζή. Μπάλα στον Σαγκελαρίδη. Ρωμαίος για τρεις. Δίνει ύψος την μπάλα. Μπίλι. Και να πούμε και τα δύο παραμένει. Μπρες. Τριών πόντων από τον Μαρτσούδα. Άρα το Δρέσι έπρεπε να στηθεί εκεί, να τον περιμένει ακίνητος, δεν το έκανε. Για να πάρει το φάουλ. Έλα, πάμε. Τον διάδεισε. Πάσα δεν πέρασε. Τσάμπασης. Πίσω πάνταγε, έτσι κι αλλιώς. Πιέσουν τώρα μαζί με το καλό του τον Φωτιάδη. Τεταπτωματικό. Κανένα φάουλ για τους Μαντολέρος. Κολλημένο το σκορ στο 38-32. Γιούνις. Πάσα θα περάσει. Φωτιάδης. Φωτιάδης. Ποιος το πανηγυρίζει με τον χαρακτηριστικό του τρόπο. Πάμε σε ένα time out, 5 και 4 με το σκορ 38. 38-32. Καζιγιαννόπουλος ο Γκάλο, δεν θα του μείνει μπάλα στα χέρια, ναι. Τέλος χρόνου. Yeah.
για καντάς. Πάρει το φάουλ παρά λίγο να βάλει και το καλάθι. Σηκώσε το ρε!4 το σκορ. Βάλα έξω από την γραμμή των 6.75. Εκπληκτική πάσα Καλούδη! Πίσω από την πλάτη του 38-36, 2-58. Ραχιέα πάσα 38-36, συγγνώμη. Θα τη βάλουμε φυσικά. Να έχει να το σημειώσουμε. Τον κύριο Καλούδη. Άστορα στη δεύτερη. Καλούδης, ευκαιρία τώρα για τη ΣΥΡΚ να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Η μπάλα θα περάσει χαμηλά, η άμυνα του Γιωργαντά είναι καλή. Παπαχρήστη για τρεις για το προσπέρασμα, όχι. Κακομανόλης. Σαρέτομαι να το μπάγκο. Σταφ, Λάτσου, Λάτσου. Σταφ, Λάτσου. Τώρα θα περάσει το Γαλάνη. Αϊβασόγλου. Σε τριών πόντων. Μεγάλο τρίποντο από τον Κακομανόλη. Θα πάρει το φάουλ. Θα έχει δικαιώμα για δύο. Άστορα στην πρώτη.
ποιο λόγο το κάνω όλο αυτό. Κερκαντάς, ο Κλίζη, αστοχή, ο Παγρύς στο ριμπάου. Στα μέσα, θα φορτίζει το καλάθι ο Κοτσάμπασης. Κακομανόλης, Ποτριάδης. Θα πάρει το τρίποντο. Θα φορτίσει. Θα πάρει στο ριμπάου. Περιμένει και καλά κάνει τρες. Βρήκαμε στο τελευταίο λεπτό του τρίτου του Γαλέπιου. Καλούδης, δεξί διάδρομο, Τσάμπασης για τρεις, δεν θα σοφαρίσει. Ο Μανώλης θα πάρει το rebound, θα δώσει τον Περιάδη. Γαλάνης, περιμένοντα ο Μανώλης, είναι μόνος, θα πάρει το τρίποντο. 44-38. Έχει πετύχει δύο τριποντά και τώρα Φωτιάδης, τρίτο. Όχι. Μπάλα από τα χέρια του Κρίνου, λέει ο ρεφ που ήταν μπροστά. Λοιπόν, 44-38, τέλος τρίτου δεκαλέπτου, τα λέμε σε λίγο. Εντάξει, τετάρτο δεκαλέπτου. Έχουμε βήματα. Φωτιάδης. Πάρε δεξί διάδρομο. Αϊβαζόγλου. Φωτιάδης για τρεις. Καλώδης θα βάλει τα χέρια του, αλλά βάλα και πάλι σε αυτά του Φωτιάδη. Αϊβαζόμλου. Τι έχουμε. Δεν έχει κανένα απόλυτος πρόβλημα με το δεξί να την αφήσει το καλάθι την Πορκοταλίδα να κάνει το 46-38. Καντιάλεβης, πολύ ωραία στο Ματσούκα, έπρεπε να τελειώσει αμέσως τη φάση. Γιούνις. Ποδιάδης. Πάτσου,
της Μπαδολέρος, 49-38. Διαφορά στους 11. Είναι ένα κομβικό σημείο του παιχνιδιού. Έτσι και η ΣΕΡ καθίσει τους υπεδούχους να ανοίξουν κι άλλο τη διαφορά. Νομίζω ότι θα είναι δύσκολο μετά να επιστρέψουν. Ταμπλού 49-41. Καλό της θα πάει προς τα μέσα, δεν θα πετύχει το καλάθι. Παλικαρίσια προσπάθεια. Βαζόμουν σε κάτι παρόμοιο. Το φάουλ από τον Παπαχριστού. Πάμε σε ένα time out. 24-49-41, 7-15 για το τέλος του παιχνιδιού. Βαζόπουλο αστοχή στην πρώτη. Τρεις για τρεις. Το ριμπάδο τον Καλούδη που τα χέρια του Κατζηγιανόπουλου τριών πόντων από τον Ματσούκα. Κρίνος. Ποιος? Πάω στο Κακομανόλη από τον Μετρές. Πάω λιφέκτη Κακομανόλη για την ακρίβεια. Πάρει δεξί διάδρομο, δεν θα τελειώσει τη φάση. Αϊβαζόγλου. 50-41 παραμένει. Διαφορά στους 9, για να δούμε. Τι μας επιφυλάσσει στο τέλος. Μόνος του. Αστοχός. Μπάλα στα χέρια του Τρες. Σταθερόπουλος. Κάτω. Θα πάρει την προσπάθεια και θα πετύχει ένα πολύ σημαντικό καλάθι για την έκβαση του παιχνιδιού. Καθότι 5 και 10 απομένουν για το τέλος και διαφορά σε διψήφια επίπεδα σε αυτά των 11 από εδώ. 52-41. Αντιγιανόπουλος, λάθος πάσα. Κακομανώνης. Γιούνις. Πολύ μακριά. Συμβολικά φιλόδοξο. Το σούτ των πόντων του αρχηγού.
Ο Διανόπουλος καλών για τρες. Το Μανώλης θα πάρει το rebound. Βαζόπουλο. Πάρει την εσωτερική. Ακολουθεί ο Κρίνος. Βαζόπουλο. Το Ματσούκα απέναντι του. Γαλάνης. Μανώλης από τις 45. Είναι το τρίτο του τρίποντο. 50-41 διαφορά το ξέβετο στους 14. Σερκ 55-43. 3-26. Πιέζουν τώρα οι μοβ, δεν έχουν κάνει επιλογή. Φωτιάδης. Φαουλ. Ο Γαλάνης θα τελειώσει τη φάση. Πάρα πολύ όμορφα, 58-43. Νομίζω το παιχνίδι αυτό δεν γυρίζει. Ο Μπαντολέρος είναι στο συν 15. Βρες, 2-33. Θα πάει μέχρι μέσα, τον ακολουθεί ο Γιωργάντας. Θα το κάνει το φάουλ και θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Σαν
Neves. A suo costo, quindi a essere da tre a Paramele. Galanes. Ποδιάδες, θα πάρει το φάουλ. Βέβαια μικρή σημασία έχει η Μαντολέρος, θα ξεκινήσουν με το δεξί τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Ο Γαλάνης θα κόψει. Βαβασής, πολύ ωραία στον Καζιάννη. Μάλιστα, κατάφερε και το χασέ. Ο Καντάς 64-43. Εξαιρετικό παιχνίδι από τον Γιωργαντά. Τι έχουμε τώρα? Τώρα έχει πάει στους 21 πόντους. Τσάμπας θα πάει μέχρι μέσα, θα τελειώσει με το αριστερό. 64-45. Μανώλης, έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό, φωτιά της για τρεις. Άστοχος. Παφυρόπουλος. Κατζιγιάννηδης. Ζαφυρόπουλος, ο Ματσούκας απ' τη γωνία. Κατζιγιάννη θα πάρει την μπάλα. Θα πετύχει το καλάθι. 64-47. Ο Μανώλης θα έρθει να εξορμήσει προς το αντίπαλο καλάθι. Ο Διάτης θα κρατήσει την μπάλα στον Κακομανώλη. Στην αδύνατη πλευρά, Γιωργαντάς, δίνω τρίποντο, airball. Ο Τσάμπας θα την πάρει την μπάλα. Λοιπόν, το 64-47 θα είναι και το τελικό σκορ. Δική νίκη των Μπαντολέρος στην πρώτη αγωνιστική για την Development League.